να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα ξεχωριστό χώρο, ένα κέντρο πολιτισμού, και αναφέρομαι στο Μουσείο Σχολικής Ζωής στην περιοχή των Χανίων. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα πνευματικό ίδρυμα, με κύρος βέβαια. Και θέλω να πάμε στην κυρία Μαρία Δρακάκη, η οποία είναι μέλος της ομάδας επιστημονικού έργου Μουσείου Σχολικής Ζωής στο Δήμο Χανίων. Και να την ευχαριστήσω θερμά, να κάνουμε μία αναφορά, αξίζει να κάνουμε αναφορά και να πέσουν και τα βλέμματα στο έργο της συγκεκριμένης δομής. Την καλησπέρα μας, κυρία Δρακάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία σας, την εκπομπή σας. Μας τιμά πολύ η πρόσκλησή σας. Η υποχρέωσή μας, η υποχρέωσή μας. Αξίζετε πολλά μπράβο, συγχαρητήρια, προσπαθείτε αρκετά. Και νούμερο ένα απορία βέβαια και για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες αναφορικά με το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Τι είδους εκθέματα θα συναντήσουμε? Προφανώς το λέει και ο τίτλος του μουσείου, τεκμήρια που συνδέονται με την σχολική ζωή στο χώρο και στο χρόνο. Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2006 με την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων επί νομαρχίας κυρίου Γιώργου Κατσανεβάκη, με την πρωτοβουλία 2 εκπαιδευτικών, και από τότε έχει διανύσει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή, από την οποία όμως δεν λείπουν και κάποιες περιπέτειες, όπως συμβαίνει με όλα τα μουσεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια... Βέβαια, ολοκληρώστε αν θέλετε να πείτε κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Μουσείο Σχολικής Ζωής επενδύει στο να προσφέρει εμπειρίες μάθησης με απόλαυση στις διάφορες ομάδες κοινού που το επισκέπτονται. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι προσπαθούμε κάθε φορά η επίσκεψη στο μουσείο να είναι μια εμπειρία συγκινησιακής εμπλοκής και ανάδειξης προσωπικών νοηματοδοτήσεων και ερμηνεών σε σχέση πάντα με τα τεκμήρια της συλλογής του μουσείου. Μάλιστα. Πώς συγκεντρώθηκαν τα εκθέματα? Ορίστε. Πώς συγκεντρώθηκαν? Θα μπορούσατε να επαναλάβετε? Βέβαια. Πώς συγκεντρώθηκαν, από πού προήλθαν βέβαια? Τα εκθέματα κατά κύριο λόγο προέρχονται από δημοτικά σχολεία του νομού Χανίων που έχουν κλείσει, και αυτό συνέβη από το 1998 που ξεκίνησε η ιδέα του μουσείου μέχρι το 2006 που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια, όμως από το 2003 έως το 2006 ήταν η συστηματική συλλογή των τεκμηρίων με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Χανίων, που ήταν ο φορέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υλοποίησε το έργο. Μάλιστα. Και προσκάλεσε τα δημοτικά διαμερίσματα να συγκεντρώσουν το υλικό στο μουσείο. Ποιοι μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο, ποιες ομάδες? Το μουσείο είναι ανοιχτό για όλες τις ομάδες κοινού. Δεν υπάρχουν... το όνομα μπορεί να παραπέμπει σε σχολικές ομάδες. Βεβαίως, οι σχολικές ομάδες κάθε βαθμίδας είναι οι πιο δημοφιλείς μας επισκέπτες, ομάδες στόχοι. Ωστόσο, όμως, κάθε ένας, κάθε πολίτης... μπορεί να βρει ενδιαφέρον μέσα στο μουσείο, γιατί αυτό που αξιοποιούμε είναι, όπως σας είπα και στην αρχή, να ενεργοποιούμε τη συγκίνηση, να ενεργοποιούμε τις ενθυμίσεις, αλλά και όχι μόνο, να συνδεόμαστε δια της τέχνης. Αυτό είναι το αποκλειστικό μας ερμηνευτικό μέσο, με το οποίο ενεργοποιούμε και την φαντασία και των μικρών και κάθε ανθρώπου, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόσληψη της τέχνης είναι υποκειμενική και καθένας έχει δικαίωμα να την αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Πέρα από τους στόχους που έχετε θέσει και μας αναλύσατε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, θα συνεχίσετε να δέχεστε εκθέματα. Η ατζέντα σας στο μέτωπο της ανάπτυξης των υποδομών, της αύξησης των εκθεμάτων, τι περιλαμβάνει? Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταβατική εποχή. Είμαστε σε μια φάση ορόσημο για την διαδρομή του μουσείου, γιατί πρόσφατα το μουσείο πέρασε στην ΚΕΠΑΙΔΙΚΑΜ του Δήμου Χανίων με στόχο να αναβαθμίσει και να ανανεώσει όχι μόνο την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαλύπτοντας την ιστορική διαδρομή του διδακτηρίου, το οποίο στεγάζει το μουσείο, αλλά επίσης να ανανεώσει και την επικοινωνιακή του πολιτική και βέβαια να υποστηρίξει μια νέα μεγάλη έκθεση περιοδική, μάλιστα, η οποία θα αναδείξει τη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Κυρία Δρακάκη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, θα το επαναλάβω. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε πάρα πολύ αυτή την ξεχωριστή υποδομή που έχετε δημιουργήσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι συλλογική προσπάθεια όλων αυτή η υποδομή. Και έτσι προχωράμε μαζί. Να είστε καλά. Πάμε με ελπίδα. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.